Δεν είμαστε μόνοι, έχουμε εκλεκτή συντροφιά. Πράγματι, είναι εδώ μαζί μας λοιπόν ο κύριος Δημήτρης Παπαδημούλης. Αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο κύριος Νίκος Δένδιας είναι βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Γεια σας, καλημέρα. Η συνέχεια θα δείξει τι θα είναι μετά από κάποιο καιρό. Γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί μετά από κάποιο καιρό. Τι κάνετε, κύριε Παπαδημούλη? Προσπαθώ να είμαι καλά. Και εμείς. Και εμείς και προσπαθούμε να αντιληφθούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε. Γιατί υπάρχει ένα μπέρδεμα στον κόσμο, εκείνον ο οποίος δεν επηρεάζεται από την αναπαραγωγή χαζών ειδήσεων, όπως κατά κόρον γίνεται το τελευταίο διάστημα και εμείς το έχουμε καταγγείλει. Δεν μπορώ να καταλάβω με ποια λογική θα πρέπει να γίνεται αναπαραγωγή όλων των αρνητικών ειδήσεων για τη χώρα μου στα δελτία ειδήσεων. Και είναι κάτι που με ενοχλεί και εμένα. Και θα μου πείτε, μιλάνε για σκηνή στο σπίτι του κρεμασμένου. Βεβαίως, όταν σου δίνεται τη δυνατότητα να μιλάς ελεύθερα. Αλλά από την άλλη πλευρά, θέλουμε να ξεκαθαρίσετε κι εσείς και να μας πείτε τι ακριβώς κάνουμε αυτή την εποχή. Υπάρχει μια συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου, η οποία λέει τι και αυτή την εποχή κάνουμε τι. Βαφτίζουμε το ψάρι κρέας, όπως είπε ο Μανώλης Γλέζος? Όχι. Έχουμε βάλει κόκκινες γραμμές και με βάση αυτές τις κόκκινες γραμμές προχωράμε και συζητάμε. Τι κάνουμε ακριβώς? Αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται είναι ότι έχει ξεκινήσει μια διαδικασία σε τεχνοκρατικό επίπεδο μαζί με την ταυτόχρονη πολιτική διαπραγμάτευση συζήτηση για να εξειδικευτεί η συμφωνία πλαίσιο της 20ης Φεβρουαρίου. Η συμφωνία πλαίσιο της 20ης Φεβρουαρίου δίνει μια ανάσα στη χώρα και στην ελληνική κυβέρνηση, εγκαινιάζει τη δυνατότητα αλλαγών, ακυρώνει το mail χαρδούβελη, βάζει μια υποθήκη για μικρότερα πρωτογενή πλεονάσματα σε σχέση με αυτά που είχαν υπογράψει οι προηγούμενοι, ανοίγει ένα παράθυρο για τη μείωση του χρέους, αλλά λέει και στην ελληνική κυβέρνηση ότι ό,τι αλλάξεις, ακυρώνοντας τις αυξήσεις ΦΠΑ, τις απολύσεις, το ένα το άλλο... Πρέπει να το ξέρω και να το ελέγξω. Όχι μόνο αυτό. Λέει, πρέπει να μην παράγει πρόσθετα ελλείμματα, να μην έχει αρνητική επίπτωση στο λογαριασμό. Εμείς, πριν από τις εκλογές, μπορεί είπαμε... Μπορεί να γίνει αυτό, κύριε Παπαδημούλη. Βεβαίως. Και αλλά, να δώσεις και να μην ζητήσεις. Όχι, με βάση και το πρόγραμμά σας, το μίλησα πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Μίλησα κανένα μισάωρο. Όχι. Δευτερόλεπτα. Αλλά λοιπόν, είσαστε εμείς, λοιπόν, εκπληκτικός συνομιλητής και δεχόσαστε και τέτοιες ερωτήσεις σε βόλυμες. Λοιπόν, εμείς λοιπόν, πριν από τις εκλογές, είχαμε πει ότι είναι αρκετά τα ελλείμματα και τα χρέη που φόρτωσαν στη χώρα και στο λαό 40 χρόνια Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ. Όχι. Δεν σας γλύφω, εσείς. Και σας θυμά αυτό. Όχι, 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 όχι. Πρέπει να κάνουμε τη διάκριση. Πρέπει να κάνουμε τη διάκριση. Υπήρχαν σύντροφοί σας, οι οποίοι μιλάγανε για την επόμενη μέρα και για σκισίματα και για τελειώματα. Εσείς είσαστε προσεκτικός. Και δεν το λέω επειδή είσαστε μπροστά, θα το έλεγα και αν δεν είσαστε εδώ μπροστά. Μα είναι καταγεγραμμένα. Γι' αυτό σας ετοιμώ και το γνωρίζετε. Εγώ λέω. Υπήρχανε... Εσείς είσαστε ο πρώτος, ο οποίος είσαστε ο πρώτος μας καλεσμένος μετά τις εκλογές. Να σας θυμίσω τι είπατε εδώ. Λιγότερα λόγια, λιγότερα λόγια, παιδιά, και πρέπει να είμαστε λίγο συγκρατημένοι, γιατί τώρα πρέπει να δούμε ρεαλιστικά. Το λέω όμως και για εσάς αυτό, αλλά δεν. Βεβαίως, το λέτε, δεν αλλά σας πιάνει. Είμαι... Δεν είναι κυβέρνηση. Δεν σας πιάνει. Λοιπόν, κύριε Παπαδάκη. Είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Κύριε Παπαδάκη, αυτό ότι δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε νέα ελλείμματα, θέλουμε νοικοκυρεμένα δημόσια οικονομικά. Το έχει πει ο Τσίπρας και το λέει και το πρόγραμμά μας. Δεν το είπα μόνο εγώ. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, αλλά είναι η θέση μας. Από εκεί και πέρα, μετά την 20η Φεβρουαρίου, επειδή αυτή η συμφωνία είναι η πρώτη συμφωνία που έγινε για την Ελλάδα, στην οποία κάναν υποχωρήσεις και οι Γερμανοί, έχουμε τον κύριο Σόιμπλε να προσπαθεί με δηλώσεις, ανεύθυνοι οι Έλληνες, τους λυπάμαι για την κυβέρνηση που ψήφισαν κλπ. Να προσπαθεί να τορπιλήσει το κλίμα. Γιατί για να εξειδικεύσει μια συμφωνία χρειάζεται σοβαρότητα, διαπραγμάτευση και φυσικά αμοιβές υποχωρήσεις. Αυτή την ώρα... Δεν σέρνει μόνο στο χορό, είναι και άλλοι όμως που τους υποχρεώνει ο Σόιμπλε. Θέλετε να σύρουν το χορό μαζί του αυτή την με ώρα, δηλώσεις εναντίον αυτή της χώρας. Την ώρα λοιπόν, αυτό που είναι το συμφέρον της Ελλάδας και η γραμμή της κυβέρνησης και φαίνεται και από το περιεχόμενο των δηλώσεων του Τσίπρα και από τον τόνο των δηλώσεων του Τσίπρα. Και από το ότι δεν σήκωσε το γάντι να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο ο Βαρουφάκης στις προσβλητικές. Γιατί αυτό είναι ένα στοιχείο διαφοροποίησης και πρέπει να το επισημάνω. Γιατί προφανώς δεν συμφωνείται απολύτως και με την τακτική που ακολούθησε ο Γιάννης Βαρουφάκης.
Την επικοινωνιακή. Κύριε Παπαδάκη. Όχι την πολιτική. Η πολιτική πρέπει να συμφωνείτε. Δεν συμφωνώ με τη δική σας τακτική, να με αφήνετε να τελειώσω. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι αυτή την ώρα χρειάζεται να μην παρασυρθεί η ελληνική κυβέρνηση στο παιχνίδι μιας τυφλής όξυνσης που επιδιώκουν η γερμανική δεξιά και οι φίλοι της, που θέλουν να τορπιλήσουν την εξειδίκευση. Για μας καθόλου σε αυτό. Σας λέω, σαν γενική γραμμή της κυβέρνησης, όχι. Κάποιοι νέοι. Σαν γενική γραμμή της κυβέρνησης, όχι. Από εκεί και πέρα. Ποιο είναι τώρα το ζητούμενο? Το ζητούμενο είναι να προχωρήσουν με νοικοκυρεμένα δημόσια οικονομικά όλες αυτές οι αλλαγές. Γι' αυτό και συνάντηση χθες του Τσίπρα με τον Κουρία στο Παρίσι. Όλη αυτή η αναδιάρθρωση. Ούτε αυτή του την κατάλαβα, κράτους, αν δεν μου εξηγηθεί. Ως Έλληνας πολίτης. Γιατί μέχρι προτές λοιπόν, λέγαμε τι κακός που είναι ο Γκουρία και ο ΩΣΑ. Και τώρα είναι καλός ο Γκουρία. Η εργαλειοθήκη του ΩΣΑ, καμιά φορά ξέρετε και αυτές οι διακοπές επιτείνουν τη σύγχυση στον κόσμο. Η εργαλειοθήκη του ΩΣΑ έχει πάει στον ντουλάπι. Και υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία και ενδείξεις που λένε ότι αυτή η εργαλειοθήκη του ΩΣΑ, την οποία πληρώσαμε στον ΩΣΑ, ήταν ελληνικής κατασκευής. Εμείς λοιπόν λέμε, φτάνουν 5 χρόνια λιτότητας που δημιούργησαν 25% ύφεση, 1,5% ανεργία, πάνω από 50% ανεργία στους νέους. Φτάνει πια να πληρώνει η φτωχή και η μεσαίη, πρέπει να πληρώσει και κανένας άλλος. Και θέλουμε και διεκδικούμε δύο πράγματα. Με νοικοκυρεμένα δημόσια οικονομικά. Αναδιάρθρωση του κράτους για να πιάσουμε φοροδιαφυγή, διαφθορά, να σταματήσει το πελατειακό κράτος. Δίνουμε και φυσικά διεκδικούμε μια αναδιάρθρωση του χρέους. Επαναλαμβάνω. Αυτή η κυβέρνηση έχει δώσει ένα αίσθημα ελπίδας και αξιοπρέπειας στον πολίτη. Γι' αυτό και έχει μια μεγάλη στήριξη λαϊκή, φαίνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Τώρα, προϋπόθεση για να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας, έστω και πιο αργά, έστω και πιο σταδιακά από είναι ό,τι θα θέλαμε, να νομοθετείτε. Είναι. Δεν. Άλλο θέλω ουσία να πω. Στην ουσία να κυβερνάτε. Άλλο θέλω να πω. Προϋπόθεση γι' αυτό είναι να βγάλουμε τη θηλιά που μας είχαν βάλει στο λαιμό με τις ασφικτικές προθεσμίες και να εξασφαλίσουμε ρευστότητα. Θέλω μια πρώτη, πρέπει έτσι μετά το καλοκαίρι, κύριε Παπαδάκη, πρέπει τώρα, πριν το Πάσχα, πρέπει να υπάρξει αυτή η εξειδίκευση του πρώτου πακέτου των μεταρρυθμίσεων σε εφαρμογή της συμφωνίας της 20ης Φεβρουαρίου για να αρχίσει η χρηματοδότηση και η ρευστότητα και στο τραπεζικό σύστημα. Να δούμε αν θα φτάσουμε μέχρι εκεί όμως για να πληρώνουμε μισθούς, συντάξεις, δόσεις. Όλα αυτά θα γίνουν. Όλα αυτά θα γίνουν. Να σας πω γιατί δεν κάνω το μάτι ούτε τον προφήτη. Η ρήξη δεν συμφέρει κανέναν. Ούτε τους δανειστές μας, ούτε θέλω μας. Να πάω στο θέλουμε κύριο λύση με αμοιβές υποχωρήσεις. Στο δεν θα είσαι παθητικός ακροατής. Μια πρώτη τοποθέτηση από τον κύριο Δένδια και μετά ο λόγος σε σένα, Βασίλη Χιώτη. Γιατί περισσότερο θα παίξεις εσύ και λιγότερο εγώ. Δεν αφήνει να μιλήσει εσύ. Έτσι. Δεν τολμώ να διακόψω. Όχι. Και με εσάς έχουμε ένα πρόβλημα, κύριε Δένδια. Μόνο ένα. Ποιος είναι. Πολλά είναι, αλλά το πιο σημαντικό να ξεκινήσουμε από αυτό. Ποιος είναι ο ρόλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης σήμερα? Έχουμε μπερδευτεί. Έχουμε μπερδευτεί γιατί θα πρέπει να δούμε. Η αξιωματική αντιπολίτευση θα είναι προς την κατεύθυνση της κριτικής του κυβερνητικού έργου, αλλά πάνω απ' όλα της προσπάθειας για να φύγει η χώρα από την δύσκολη αυτή περίοδο, χωρίς να ταυτίζεται με γερμανικές απόψεις, με σοϊμπλικές εξάρσεις. Γιατί μερικές φορές είναι σαν να χαιρόσαστε, όχι εσείς προσωπικά, με αυτά που λέει ο Σόιμπλε. Είναι σαν να χαιρόσαστε με αυτά που γράφει η Bild. Παρακαλώ. Λοιπόν. Καταρχήν χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα τον κύριο Παπαδημούλη. Εάν αυτή η σόφρον τοποθέτηση ήταν και η προεκλογική τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα στη χώρα σήμερα. Διότι θα είχε επικρατήσει ένας ρεαλισμός στην ελληνική κοινωνία που θα επέτρεπε σοβαρά να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Κρατάω ως πολύ θετικό ότι πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ, μπαίνοντας στη φάση της ενηλικίωσης μετά τις εκλογές, αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορούμε να παράγουμε καινούρια ελλείμματα. Υπάρχει το πλαίσιο της συμφωνίας του Φεβρουαρίου, το οποίο προσομοιάζει, αν δείτε το λεξιλόγιο, είναι περίπου όμοιο με την καταρχήν κατανόηση που είχε επιτευχθεί μετά από το mail Χαρδούβελη. Δεν ήταν αυτονόητα το ίδιο το mail Χαρδούβελη. Πάμε όμως πιο πέρα. Εγώ έχω μια πολύ μεγάλη ανησυχία. Ποιος είναι ο συνταγματικός μας ρόλος, μας το είπατε. Εμείς πρέπει να ασκούμε κριτική στην κυβέρνηση. Αλλά πρέπει και να ενισχύουμε την κυβέρνηση και να πετύχει τους εθνικούς στόχους. Και αυτό κάνουμε και αυτό θα κάνουμε. Ξεκάθαρα. Εμείς είμαστε με την Ελλάδα. Είμαστε Έλληνες, ζούμε εδώ, αυτή είναι η πατρίδα μας. Δεν είναι νοητό να είμαστε με οποιονδήποτε άλλο. Τι φοβόμαστε, και αυτό μας ενοχλεί πάρα πολύ. Φοβόμαστε ότι με τη στάση και τη διαπραγμάτευση η οποία γίνεται, κινδυνεύουμε να απομονωθούμε.
πρέπει να υπάρξει αποκλιμάκωση. Ο Υπουργός των Οικονομικών, με αυτό το ιδιόρυθμο τρόπο διαπραγμάτευσης τον οποίο έχει καθιερώσει, μας απομονώνει στην Ευρώπη. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι θέλει να πετύχει το καλύτερο για την κυβέρνησή του. Αλλά δεν είναι αυτός ο τρόπος και οφείλει να υπάρξει σοβαρότητα. Υπήρξε μια αρχική κατανόηση το Φεβρουάριο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τεχνικά θέματα, πρέπει να υπάρχει μια σοβαρή ομάδα, πρέπει να υποβάλει προτάσεις. Δεν μας συμφέρει να φέρουμε όλους τους Ευρωπαίους απέναντι. Σοβαρότητα εννοείται να μην εκνευρίζεται ο Σόιμπλε, γιατί τώρα είπε θα σας και να αμέσως. Θέλω να ηρεμήσω. Εξακολουθεί και είναι προκλητικός για τη χώρα, όχι για τον κύριο Βαρουφάκη. Με τον κύριο Βαρουφάκη ας μονομαχήσουν. Βέβαια δεν ισχύει ακόμα η μονομαχία, έχει καταργηθεί δια νόμου. Πρέπει να αποκλιμακωθεί και η ένταση με τη Γερμανία. Δεν μας βοηθάει. Εάν έχουμε αποφασίσει ότι είμαστε αρκετά ισχυροί να πάμε να κάνουμε τον τζαμπουκά σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης μαζικές 16, γιατί πέστε μου μία χώρα που έχει κάνει μία δήλωση υπέρ της Ελλάδας. Μία. Στοιχειοδός. Καμία. Αφήστε την ένταση του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών. Το βάζουμε στην πάντα, το αγνοούμε. Μου λέτε άλλη μια χώρα η οποία τουλάχιστον έχει κάνει μια δήλωση συμπάθειας. Όταν ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών πηγαίνει στο Συμβούλιο Υπουργών. Μου επιτρέπετε να σας πω, η Γαλλία που ήταν έτοιμη να πει μια καλή κουβέντα. Τώρα, είχε την εύνοια της Γερμανίας με διετή παράταση μόνο και μόνο για να πει μια άσχημη κουβέντα εναντίον της Ελλάδας. Πάμε στη λογική των παραγωγικών αιτίων της βούλης του καθενός, δεν πάμε πουθενά. Εγώ έχω δει έναν Έλληνα Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος με έναν ιδιόρυθμο τρόπο μπαίνει μέσα στο Συμβούλιο Υπουργών και αρχίζει και τους κάνει μάθημα. Και τους κάνει διάλεξη σε ανθρώπους που είναι υπουργοί πλουσιότερων χωρών, αλλά και φτωχότερων χωρών που μας έχουν δανείσει λεφτά. Δεν είναι αυτός ο τρόπος να διαπραγματευτείς. Έχω πάει επανειλημμένως σε συμβούλια υπουργών, δεν είναι αυτός ο τρόπος να διαπραγματευτείς. Και δεν είναι σοβαρή και αυτή η προσέγγιση. Και πρέπει να σας πω, το λέω ξεκάθαρα. Όχι, δεν πρέπει να πούμε κάποια στιγμή σε αυτούς τους ανθρώπους. Φοβάμαι πάρα. Δεν είναι θέμα ναι ή όχι. Να λες όχι ένας σοβαρός. Ναι, αν είχαμε όμως ανθρώπους που λέγανε πάντα ναι, μέχρι στιγμής. Δεν είναι το θέμα του ναι ή όχι. Είναι η σοβαρότητα. Να λες όχι και να είσαι σοβαρός. Να υποδεικνύει τη διέξοδο. Να δημιουργεί συμμαχίες και να προστατεύει την πατρίδα σου. Εγώ δεν έχω αυτό τίποτα είναι, με τον κύριο. Αυτό είναι το προσωπικό καθήκον. Με τον κύριο Χαρδούβελη. Σας λέω. Αλλά προσέξτε. Εάν κρίνω. Μην όχι, με βάζετε σε διλήμματα, Χαρδούβελη. Όχι, είναι πολύ κοντινό. Είχα θέματα. Και το ξέρετε πολύ καλά. Το και ξέρω. Συνέπεια, εγώ είμαι ο τελευταίος Το ξέρω. Είχαμε διαφωνήσει για τις 100 δόσεις και να σα πω και γι' αυτό δύο κουβέντες. Για τις 100 δόσεις όμως που λέτε. Είχαμε την απόλυτη ξεφτύλα τη κυβερνητική παράταξη, των βουλευτών τη κυβερνητική παράταξη. Όπου αφού ψηφίσανε οι άνθρωποι και καλά κάνατε ένα νόμο για τις 100 δόσεις, αμέσως μετά από 2-3 μέρες τον επήρατε πίσω. Μην μετά πάμε. Από απέτηση. Να σας πω, όλα αυτά, όλα αυτά κρίθηκαν στις εκλογές. Εγώ ούτε με την αρχική προσέγγιση δεν κατάλαβα. Μήπως λοιπόν το να πεις όχι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι θέμα εθνικής υπερηφάνειας, αλλά είναι θέμα σωστής διαπραγμάτευσης. Να σας πω κάτι. Εάν χρειαστεί σε μια διαπραγμάτευση να πεις όχι, να πεις χίλιες φορές όχι. Να το πεις τεκμηριωμένα και δημιουργώντας συμμαχίες. Εδώ κινδυνεύουμε να απομονωθούμε και στο τέλος να οδηγηθούμε σε ατύχημα από αβελτερία. Θα έρθω σε εσάς αφού πρώτα Βασίλη, δική σου. Ναι, Γιώργο. Δική σου. Στον κύριο Παπαδημούλη θέλω κυρίως να απευθυνθώ, γιατί πράγματι ανήκει στην πτέρυγα των λογικών στο ΣΥΡΙΖΑ και είπε κάτι πολύ σημαντικό την προηγούμενη φορά, να μιλήσουμε λίγο συγκεκριμένα. Είπε ο κύριος Παπαδημούλης ότι θα εφαρμόσει την πολιτική του ο ΣΥΡΙΖΑ με την προϋπόθεση, τη συμφωνημένη προϋπόθεση, να μην επιβαρύνει επιπλέον τον προϋπολογισμό με τις δράσεις του. Ένα νομοσχέδιο έχει κατατεθεί στη Βουλή και ένα μόνο του άρθρο χθες. Αυτό για τα περίφημη δωρεάν σίτηση στα νοικοκυριά, που από 300.000 πήγε στις 153, δεν πειράζει, κοστίζει 137 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρουμε από τους δανειστές ότι όταν λες κάτι που κάνω κοστίζει 137 εκατομμύρια ευρώ, πρέπει να πω και από πού θα τα βρω αυτά τα 137 εκατομμύρια ευρώ. Έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση μια σειρά από δράσεις, θετικές κατά τα άλλα, έπρεπε να έχουν γίνει από την προηγούμενη κυβέρνηση, μπράβο του ΣΥΡΙΖΑ που τις φέρνει, αλλά δεν είναι κοστολογημένες. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνουν πράξη, γιατί ξέρετε και τι άλλο με πονηρεύει και τελειώνω εδώ, δεν θέλω να καταχρηστώ τον χρόνο σας. Γιατί το νομοσχέδιο για τις 100 δόσεις πήγε στη διαβούλευση και δεν κατατέθηκε αμέσως στη Βουλή? Με ποιον θα γίνει η διαβούλευση? Με αυτούς που χρωστούν στο δημόσιο? Εγώ καταλαβαίνω ότι πήγε στη διαβούλευση για να ροκανιστεί ο χρόνος. Γιατί πρέπει να πάρουμε την έγκριση των δανειστών που έχουν καταφθάσει σήμερα στο Χίλτον και επειδή δεν την έχουμε λάβει ακόμα, ροκανίζουμε κανένα 15ήμερο ακόμα. Και τι θα γίνει αν πούν αυτοί όχι? Διαβούλευσης. Και τι θα γίνει αν πούν αυτοί όχι? Θα έχουμε την επαναχώρηση που προηγουμένως κατηγορήσαμε την σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση και τότε κυβέρνηση Βασίλη που το ψήφισαν και μέσα σε 2-3 μέρες το πήρανε πίσω.
λέγοντας ότι το λάθος το κάνει Σαββαίδη. Δεν ξέρω. Γιατί τότε έφταιγε Σαββαίδη. Δεν είπαμε ότι η Τρόικα ήταν απέτηση της Τρόικας. Παρακαλώ, κύριε Παπαδημούλη. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ για τα καλά λόγια, αλλά τη συμφωνία. Τα έχετε ακούσει από όλους. Τη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου την ετοίμασε, την πέτυχε η ελληνική κυβέρνηση, τη στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, τη στηρίζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και το γεγονός ότι δέχεται βολές και μια προσπάθεια υπονόμευσης από. Γιατί δεν σας άκουσα να αντιφέρετε στη Βουλή. Εσείς είσαστε υπέρμαχος της άποψης να έρθει στη Βουλή. Κύριε Παπαδάκη, να τελειώνω τις φράσεις. Βεβαίως. Γιατί. Όχι, να σας θυμίσω και. Ναι, ένα-ένα με τη σειρά. Έτσι. Λοιπόν, λέω, αυτή η συμφωνία, επειδή έχει υποχωρήσεις όχι μόνο από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά και από την πλευρά Σόιμπλε, βλέπετε ότι ο κύριος Σόιμπλε δυσκολεύτηκε να την περάσει στη Βουλή. 30 σκληροί δεξιοί Γερμανοί βουλευτές την καταψήφισαν. Παρά την προσπάθεια που έκανε και αυτός και η Μέρκελ. Και δεύτερον, προσπαθεί με δηλώσεις οξύτητας προσβλητικές για την Ελλάδα, όχι μόνο για την κυβέρνηση, να την ξύσει, να την υπονομεύσει. Και να λύσει και το συγχωρικό του πρόβλημα. Σε ό,τι μας αφορά, αυτή η συμφωνία, και όχι ο Παπαδημούλης, λέει ότι όταν έχουμε δράσεις για το επόμενο τετράμινο, όχι μια ζωή, για το επόμενο τετράμινο, οι οποίες έχουν επίδραση στα δημόσια οικονομικά, τις συζητάμε έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι ίσα βάρκα και ίσα νερά. Και κύριε Χιώτη, δεν υπάρχουν μόνο νομοσχέδια τα οποία προκαλούν δαπάνες, για τις οποίες η κυβέρνηση έχει πει και από πού θα βρεθούν. Υπάρχουν και νομοσχέδια που θα φέρουν. Από πού θα βρεθούν, ακούστε, δεν μας το έχει πει. Το έχει πει, αλλά μας. Αφήστε να ολοκληρώσω τη φράση μου. Έχουμε και νομοσχέδια που θα φέρουν έσοδα. Τις δόσεις. Το νομοσχέδιο τις δόσεις. Για τις δόσεις θα ενισχύσει τα έσοδα. Τι έχουμε σήμερα στην Ελλάδα? Έχουμε μια κυβέρνηση που έχει καταφέρει με δυσκολίες, με αδυναμίες, με λάθη. Κανείς δεν είναι τέλειος. Έχει καταφέρει να διεθνοποιήσει το πρόβλημα της Ελλάδας και να πει: κύριοι, έχουμε 25% ύφεση. Το χρέος μας έχει φτάσει 178% του ΑΕΠ, περίπου 55% του ΑΕΠ παραπάνω από ό,τι ήταν πριν μπούμε στα μνημόνια. Έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους. 9 στους 10 ανέργους δεν ενδιαφέρει, εκείνοι θέλουν να κρυφτούν. Μην το λέτε αυτό. Ναι, εγώ σας λέω αυτό. Οι δανειστές, οι εταίροι. Μην το λέτε αυτό. Οι εταίροι λέει: θέλω μέτρα. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και το πρόβλημα του ελληνικού λαού, το οποίο εμείς θέτουμε επιτάπητος, ζητώντας αλλαγή πορείας. Μα ακόμα τεμπέληδες μας λένε. Δεν λένε ότι έχουμε ενεργεία 26,1. Η Ελλάδα έχει κερδίσει, έχει κερδίσει πόντους και διεθνή συμπάθεια και διεθνή ερίσματα. Τι θα γίνει στην περίπτωση που σας πούνε όχι, για παράδειγμα, για τις... Ναι, αλλά δεν θέλω να αφήνω τίποτα να πέσει κάτω. Τι θα γίνει? Όσο υπήρχαν οι προηγούμενοι, κυριαρχούσε η προπαγάνδα για τους τεμπέληδες Έλληνες. Τώρα δεν θα ανοίξεις εφημερίδα στο εξωτερικό που να μην βρεις και ένα άρθρο, κύριε Χιώτη, που να λέει οι Έλληνες έχουν και κάποιο δίκιο. Χθες ο κύριος Ντίξον του Ρόιτερς. Αφήστε να το ακούσουν οι τηλεθεατές του Αντένα όμως. Και πριν γινόταν αυτό, ο κύριος Ντίξον του Ρόιτερς, που είναι και στα μαχαίρια με τον κύριο Βαρουφάκη, ανταλλάσσουν και κριτικές. Καλά, ένα Twitter είπε ότι δεν είναι και πάρα πολύ δίκαια η στάση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας απέναντι στην Ελλάδα. Χτες βγήκε ένα κόμμα της Γερμανίας, η αριστερά, το κόμμα της αριστεράς, που είναι αξιωματική αντιπολίτευση στη Γερμανία, διότι έχουμε κυβέρνηση χριστιανοδημοκρατών. Η οποία δεν είχε ψηφίσει όμως. Το οποίο, κύριε Παπαδάκη, μην πετάμε την μπάλα στην εξέδρα. Το οποίο είπε, έχουν οι Έλληνες δίκιο όταν ζητούν τις πολεμικές επανορθώσεις και επειδή ακούω ότι το χρέος είναι χρέος και το κράτος έχει συνέχεια. Αν αυτό ισχύει, πρέπει να συντομεύσουμε. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα ξεκινήσουμε με τον κύριο, Δένδια. Γιατί με τον κύριο Δένδια δεν είναι μόνο τα θέματα κυβέρνησης αντιπολίτευσης. Είναι και τα του κυρίου Δένδια. Και δεν είναι τα του κυρίου Δένδια, είναι τα της Νέας Δημοκρατίας. Έχετε μπει στο στόχαστρο αρκετών συναδέλφων σας. Και με κάποιες εκφράσεις που έχετε και με κάποιες τοποθετήσεις σας για, για να μην κατατήσει η Νέα Δημοκρατία μπρούσκουλο της δεξιάς. Ήρθε κανείς να πει ότι θέλει να κατατήσει? Όχι. Α, λέω. Είχε πάει σε λεξικό ο Γεράσιμος Γιακουμάτος και μαζί είχε φέρει την ετυμολογική έννοια της λέξης. Ωραίο.
Ναι. Λοιπόν, Βασίλη, αμέσως μετά τις διαφημίσεις για να βγάλουμε και. Θα σας αφήσω εγώ γιατί έχω την εκπομπή. Θα κάνεις και εκπομπή, έχεις την εντύπωση σήμερα. Δεν κάνεις ακόμα. Έτσι φιλοδοξώ. Πες μου ποιο λοιπόν, θα πείτε τα εσείς, εντάξει. Και έχεις απειλήσει. Και έχεις από τους κυρίους. Έχεις απειλήσει, ότι έχεις ένα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Θα γίνει χαμός, όπου το Σαββατοκύριακο θα συζητιέται το θέμα που θα συζητήσετε. Θα δούμε. Έτσι είπα, ναι, το παραδέχομαι. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσοχή. Καλή δουλειά, καλή δουλειά, θα σε ακούσω σε λίγο. Θα χρειαζόταν τα ΜΑΤ. Τώρα μπορούμε να συζητάμε. Με τον κύριο Ρωμανιά. Ήρεμα, πάμε. Είναι μαζί μας δύο εξαιρετικές παρουσίες με μια ήπια συζήτηση που εσείς μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Δένδια. Να έρθουμε λίγο στα δικά σας. Ποια δικά μας? Στα δικά σας, τη Νέα Δημοκρατία. Καταλάβατε γιατί χάσατε, το συζητήσατε γιατί χάσατε. Πήρατε αποφάσεις οι οποίες μπορούν να γιατρέψουν την ήττα. Βάλατε προοπτικές για την παράταξή σας. Μια μεγάλη παράταξη που, όπως είπατε εσείς, έχει κίνδυνο. Κινδυνεύει αν δεν πάρει κάποια μέτρα, αν δεν ληφθούν κάποιες αποφάσεις. Εάν δεν μπουν κάποιες ιδεολογικές πλατφόρμες μπροστά, υπάρχει πιθανότητα συρρήκνωσης και ακροδεξιού γκρουπούσκουλου να καταλήξει και μετατροπής. Να καταλήξει ακροδεξιό γκρουπούσκουλου. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή θα σας μιλήσω ευθέως, γιατί τα πολλά λόγια δεν είναι. Είναι φτώχεια κατά το κοινό λεγόμενο. Αυτή τη στιγμή η χώρα αντιμετωπίζει μια εξαιρετικά δύσκολη θέση. Και το είπα και στην προηγούμενη συζήτησή μας. Εγώ είμαι εξαιρετικά ανήσυχος. Δεν συμμερίζομαι την κυβερνητική αισιοδοξία. Δεν τη συμμερίζομαι. Από την άλλη, η αξιωματική αντιπολίτευση έχει ένα συνταγματικό και σοβαρό ρόλο να παίξει. Να στηρίζει την κυβέρνηση, αλλά και να κρίνει την κυβέρνηση. Να της υποδεικνύει τα λάθη της. Επί τη βάση των απόψεων της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί γι' αυτό την ψήφισε ο λαός. Ό,τι είχα να πω εγώ για τη Νέα Δημοκρατία το έχω πει. Και το έχω πει απολύτως καθαρά. Μέσα στα όργανα του κόμματος καταρχήν, για να μην μπορεί κανείς να μου πει ότι τοποθετούμε εκτός, ότι μιλάω χωρίς να έχω μιλήσει. Περίμενα επί ένα μήνα όταν συγκλήθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα, μόνο τότε είπα την άποψή μου, ευθέως την παρουσία του Προέδρου μας. Η άποψή μου είναι απολύτως καταγεγραμμένη. Έχω πει ό,τι έχω να πω. Από εκεί και πέρα εναπόκειται στον καθένα υπεύθυνο να κρίνει επί τη βάση του αυτός νομίζει και από εκεί και πέρα να έχει την ευθύνη των όποιων αποφάσεων λαμβάνει. Ναι, αν καταντήσετε όμως ένα μικρό κόμμα σε λίγο καιρό. Δηλαδή, κύριε Παπαδάκη, να σας πω, εγώ αυτό που δεν πρόκειται να κάνω είναι να μετατραπώ σε ένα γυρολόγο των καναλιών και των εφημερίδων σε αυτό το επίπεδο. Δεν πρόκειται να το κάνω αυτό το πράγμα. Είπα τις απόψεις μου, από εκεί και πέρα οφείλουμε να κοιτάξουμε τη χώρα και τον τόπο. Τις είπα όμως και τις είπα πολύ καθαρά και έχω και πολύ ισχύ τη συνείδησή μου γι' αυτό. Αυτά πιστεύω, αυτά είπα. Μάλιστα. Και τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που λέτε, για να γυρίσω και να καταλήξουμε με τον κύριο Παπαδημούλη, σε αυτό που λέτε ότι. Η αίσθησή σας είναι ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, δεν συμμεριζόσαστε την αισιοδοξία της κυβέρνησης. Ανησυχώ πάρα πολύ. Οι συμβιβασμοί που θα πρέπει να γίνουν από την κυβέρνηση, ο ρεαλισμός τον οποίο ζητάτε να αντιμετωπίσει με ρεαλισμό, να αντιμετωπίσει την κατάσταση, είναι ναι σε αυτά τα οποία μας ζητάνε? Είναι ένα πρόγραμμα στο πνεύμα του Μέιλ Χαρδούβελη? Να σας πω. Είναι και άλλα μέτρα. Αφήσω. Ό,τι έχει να κάνει με το Χαρδούβελη, με μένα, αν θέλετε, κρίθηκε στις εκλογές, με όποιο τρόπο κρίθηκε. Το ερώτημα αυτή τη στιγμή έχει να κάνει με τη συμφωνία Βαρουφάκη του Φεβρουαρίου, ας πούμε. Εδώ ξαναλέω. Μα δύο πράγματα θα πρέπει να συμβούν. Αν είσαστε εσείς στην εξουσία, θα μιλάγαμε για το Μέιλ Χαρδούβελη. Αν ερχόταν στην εξουσία που ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, μιλάμε για το Μέιλ Βαρουφάκη. Να σας πω κάτι. Αυτά τα δύο mail συγκρίνουμε. Δεν έχουν τόσες διαφορές. Λέτε. Όχι, είναι κρίμα που δεν τα άφηνα να σας τα δείξω και να σας διαβάσω και το λεξιλόγιο να δείτε. Μπορώ να σας πω δε. Έχουν διαφορές. Μπορώ να σας πω δε, γιατί πια μπορώ να διαβάζω. Έχω μια εμπειρία σε αυτά. Μπορώ να διαβάζω και τις λέξεις. Πίσω από τις λέξεις. Και πίσω από τις λέξεις, ποιος είναι αυτός που συμβούλευσε το Υπουργείο Οικονομικών για το συγκεκριμένο λεξιλόγιο που ήσασταν. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Ποιος το συμβούλευσε? Δεν πρόκειται να το πείτε. Όχι, δεν πρόκειται να το πείτε. Όχι, δεν πρόκειται. Είναι εσωτερικός ή εξωτερικός παράγοντας? Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι κατά ανάγκη εσωτερικός παράγοντας. Ήταν δηλαδή όπως γινόταν με τα νομοσχέδια που ερχόντουσαν στα αγγλικά και μεταφραζόντουσαν στην Ελλάδα. Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει να σταθεί ο τόπος. Εγώ ανησυχώ γιατί βλέπω κίνδυνο να μην σταθεί ο τόπος. Γιατί βλέπω τη διαπραγματευτική ομάδα του Υπουργείου Οικονομικών να μην έχει τη δυνατότητα. Το προσωποποιείτε. Πιστεύετε ότι αν δεν ήταν ο κ. Βαρουφάκης, ήταν κάποιος άλλος, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα? Πάντα το πρόσωπο δεν παίζει ρόλο. Εγώ δεν έχω τίποτα. Δεν ξέρω καν κοινωνικά τον Υπουργό Οικονομικών. Αλλά είναι προφανές ότι κάθε άνθρωπος έχει μια τακτική, έχει έναν τρόπο που αντιλαμβάνεται τα πράγματα και έναν τρόπο που διαπραγματεύεται. Έχω να πω κάτι θετικό για τον κ. Βαρουφάκη. Ξέρετε τι λέει η άλλη πλευρά όμως. Είναι καθαρά υπέρ του ευρώ και της Ευρώπης. Έτσι, το έχεις καταλάβει. Αυτό, ξέρετε τι λέει όμως, κύριε Δένδια. Αλλά ξαναλέω, έχει καταφέρει
να δημιουργήσει ένα μέτωπο εναντίον της χώρας, το οποίο πρέπει να αποκλιμακωθεί και να αποκλιμακωθεί γρήγορα. Λέει η άλλη πλευρά γρήγορα. Ότι η επίθεση στο Βαρουφάκη δεν είναι στο Βαρουφάκη, αλλά στην κυβερνητική πολιτική η οποία προσωποποιείται. Δηλαδή χτυπώντας το Βαρουφάκη. Κύριε Παπαδάκη, ποια επίθεση πρέπει να σωθούμε τώρα. Να αποδομήσει την ελληνική κυβέρνηση. Πρέπει να σωθούμε τώρα. Εμάς μας ενδιαφέρει για την πατρίδα μας. Δεν μας ενδιαφέρει για την πατρίδα των Γερμανών ή οποιοδήποτε άλλο. Μας ενδιαφέρει για την πατρίδα μας. Εγώ σας λέω ένα πράγμα, η ανησυχία μου δεν έχει να κάνει με το αν είμαστε συμπαθείς ή αντιπαθείς στον οποιοδήποτε Υπουργό Οικονομικών της Ευρωζώνης. Έχει να κάνει με το αν η τακτική η οποία ακολουθείτε. Δεν είναι οποιοδήποτε Υπουργός. Ωφέλιμη για την πατρίδα ή δεν είναι ωφέλιμη. Εάν θέλετε, όταν περάσει ο καιρός, μπορούμε να αναλύσουμε και αυτή την τακτική και τι έγινε και πώς έγινε. Το θέμα εδώ τώρα είναι πώς καταφέρνουμε να φτάσουμε, τόσο απλό, κύριε πώς καταφέρνουμε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο που η ελληνική οικονομία να αποκτήσει την απαραίτητη ρευστότητα. Οι επιχειρήσεις ζορίζονται πάρα πολύ. Μου λένε ότι τα δημόσια οικονομικά αντέχουν ίσα-ίσα τις πρώτες 10 μέρες του Απριλίου. Ελπίζω αυτά που μου λένε να μην είναι ακριβή. Όλα αυτά πώς θα λυθούν. Μάλιστα. Θέλω να έρθω στον κύριο Παπαδημούλη. Οι ανησυχίες του. Πιστεύετε λοιπόν ότι. Να απαντήσω. Ναι. Μαζί με την απάντηση στα όσα είπε ο κύριος Δένδιας, θέλω να μου πείτε εάν οι συμβιβασμοί που έχουν γίνει και ο ρεαλισμός που έχετε δείξει έχει συνέχεια. Και μήπως αυτός ο ρεαλισμός και αυτοί οι συμβιβασμοί σας απομακρύνουν από το ΣΥΡΙΖΑ των πρώτων εκλογών. Κύριε Παπαδάκη, υπάρχει ο ρεαλισμός της διεκδίκησης που χαρακτηρίζει τη νέα ελληνική κυβέρνηση και ο ρεαλισμός της υποταγής του σφάξεμα γάμου να γιάσω που εκπροσωπούσε η προηγούμενη κυβέρνηση και το Μέλι Χαρδούβελη. Εάν είχε εκλεγεί ο Σαμαράς μετέρι του το Βενιζέλο, τώρα θα είχαμε επιπλέον απαλλήλους δημοσίων υπαλλήλων, θα είχαμε επιπλέον φόρους, πολύ συγκεκριμένους, νέες μειώσεις συντάξεων κτλ. Αυτά τώρα δεν συμβαίνουν. Από εκεί και πέρα πρέπει να τρέξουμε να ακυρώσουμε το σχέδιο υπονόμευσης της συμφωνίας της 20ης Φεβρουαρίου που επιχειρείται από ένα κομμάτι σκληροπυρηνικής δεξιάς, διότι δεξιός είναι και ο Γιούνκερ που θα συναντήσει σε λίγο τον Τσίπρα, αλλά δεν γίνεται στο μήκος κύματος του Σόιμπλε, γιατί βλέπει και λίγο πέρα από τη μύτη του ότι δεν συμφέρει ούτε την Ευρωζώνη, ούτε τη Γερμανία, ούτε κανέναν μια ρήξη με την Ελλάδα, διότι αν αρχίσει και ξυλώνει τον πουλόβερ θα ξυλώσει εντελώς. Τι πρέπει να κάνουμε? Να κάνουμε πράξη αυτά που έχουμε πει. Δηλαδή, αν σας αφήσουν. Γι' αυτό ακριβώς λέω ότι τώρα είμαστε στη φάση που πρέπει να μεταφραστούν οι υποθήκες σε έργα. Δηλαδή, νοικοκυρεμένα δημόσια οικονομικά και μέσα από τα νοικοκυρεμένα δημόσια οικονομικά ανακούφιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Άρα λάθος οι εξαγγελίες αμέσως μετά την ορκομοσία της κυβέρνησης. Γιατί μετά από την ορκομοσία της κυβέρνησης είχαμε ένα κρεσέντο δηλώσεων. Εμένα προσωπικά ως δημοσιογράφο με συνέφερε γιατί είχα θέματα. Αλλά δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που λέτε εσείς. Ξέρετε πολύ καλά. Ξέρετε πολύ καλά. Ανεβάσατε τον πήχη των προσδοκιών. Όπως τον είχε ανεβάσει ο κύριος Σαμαράς, λέγοντας φύγαμε από το μνημόνιο. Λοιπόν, και μετά από ένα μήνα. Ξέρετε πολύ καλά. Όχι. Ο Πρωθυπουργός έδωσε αυστηρές εντολές και έκανε συστάσεις να μαζευτεί αυτό το πράγμα. Να περιμένουν όλοι τις προγραμματικές. Τα έκανε και τα αυτοκίνητα και πήγαν όλοι και πήραν αυτοκίνητο. Τώρα μην τα ανακατεύουμε όλα και δεν μπορώ να μιλήσω. Ναι. Μισό λεπτό. Απ' τη μία μας επενείτε για την ήπια συζήτηση, απ' την άλλη δεν τη χαλάσετε. Λοιπόν, όχι, αλλά... λέω λοιπόν ότι αυτή η κυβέρνηση, διαφωνώντας με τον κύριο Δένδια, είναι και ισχυρή. Φαίνεται ότι έχει στήριξη πολύ μεγαλύτερη από αυτή που κατεγράφει στις κάλπες, σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Όντως. Και σοβαρή. Αυτό δείξανε. Και σοβαρή και μυαλωμένη. Δεν έχουμε κανένα σκοπό να καταστρέψουμε τη χώρα. Έχουμε σκοπό να τη βγάλουμε από το βαθύ πηγάδι που την έριξαν οι προηγούμενοι. Και αυτό θέλει δουλειά. Δεν θέλουμε να πέσουμε στον γκρεμό, αλλά για να βγούμε από το πηγάδι, μπορεί να χρειαστεί και να ματώσουμε. Και να πω και κάτι για τις υποχωρήσεις που είπατε. Αν είναι αμοιβαίες, προκειμένου να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση, πάει στο διάολο. Γιατί κάτι κερδίζεις. Αυτό που συνέβαινε πριν ήταν ότι πήγαινε ο κύριος Χαρδούβελης και είχε συμφωνήσει από τα αποδυτήρια σε ό,τι του ζητούσαν οι άλλοι. Ήταν τόσο φοβισμένος που ακόμη και με τη δική του υπουργία ήταν αυτό το τιμόνι, τσάρος της οικονομίας, τσάρος διαπραγμάτευσης, με εντολή Σαμαρά και τις καταθέσεις που είχε βγάλει στο εξωτερικό στη Ζούλα σε 55 δόσεις, ούτε όταν ήταν αυτός υπουργός δεν τις έφερε πίσω. Εδώ τώρα για το τελευταίο. Και να πω και κάτι ακόμη. Δεν θα σας βάλω να απαντήσετε. Χωρίς να θέλω να ανακατευτώ στα ισοκομματικά της Νέας Δημοκρατίας. Αν εμάς μας ενδιέφερε το παραταξιακό συμφέρον του ΣΥΡΙΖΑ,
χίλιες φορές να μείνει ο Σαμαράς 40 χρόνια στη Νέα Δημοκρατία. Ο Δένδιας. Η καλύτερη μας. Η καλύτερη μας. Το Δένδια δεν θέλετε από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι, όχι, άλλο θέλω να πω. Για τη χώρα όμως που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, στην οποία έχει μεγάλη ευθύνη και η προηγούμενη κυβέρνηση ότι έχουμε πρέπει φτάσει. Το γεγονός, όχι. Το γεγονός ότι ο σημερινός ηγέτης της Νέας Δημοκρατίας, σε αντίθεση με άλλους ηγέτες κομμάτων της αντιπολίτευσης, δεν έχει σηκώσει μια φορά το τηλέφωνο να ζητήσει από τον Τσίπρα ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων από τον Πρωθυπουργό της χώρας, δεν είναι καλό. Μάλιστα. Με μια κουβέντα γερμανικές αποζημιώσεις. Να σας πω, θα σας πρότεινα να καλέσετε εδώ τον καθηγητή, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Φορτσάκη. Έχει κάνει μια πολύ μεγάλη δουλειά πάνω σε αυτό και μπορεί να πει δύο κουβέντες. Όχι, όχι, το θέμα του πώς μπορεί κάτι τέτοιο να διεκδικηθεί. Πιστεύετε και εσείς αυτό που είπε ο κύριος Θεοδωράκης, ο Σταύρος από το ποτάμι, ότι ο κύριος Παρασκευόπουλος φόρεσε φουστανέλα μετά τη. Δεν ήταν αυτό με τον Γκέτε, αν αυτό, σε αυτό αναφέρεστε, νομίζω δεν ήταν κόψο. Δεν το η χώρα πρέπει να διεκδικήσει όσα μπορεί να διεκδικήσει. Και εμείς θα γίνει βέβαια επικυβερνήσεω η μύτη. Διεκδίκηση. Είχε πάει δικαστικό. Όμως να είμαστε σοβαροί. Μια κουβέντα, να είμαστε σοβαροί. Μια κουβέντα για τις γερμανικές αποζημιώσεις, γιατί τελειώνουμε. Το θέμα των γερμανικών των οφειλών είναι ένα θέμα διμερές. Και πολιτικό και ηθικό και ιστορικό και νομικό. Ακόμη και το νομικό συμβούλιο της Γερμανικής Βουλής θεωρεί ότι έχουμε επιχειρήματα. Εμείς οι Έλληνες. Υπάρχουν κόμματα της Γερμανίας που λένε έχουν δίκιο οι Έλληνες. Θεωρώ τρελό από το κόμμα που υπήρξε στέλεχός του ο Βάστα Γερά Γερούν, έτσι, να ακούγονται φωνές οι οποίες υπερβαίνουν και το Σόμπλε. Και το δεύτερο, μια φράση ακόμη. Μια φράση γιατί θα μας. Όταν μας λένε ξεχάστε τις εκλογές, πρέπει να ακολουθήσετε την προηγούμενη πολιτική Σαμαρά, παρότι ψηφίσατε αλλιώς οι Έλληνες, διότι το κράτος έχει συνέχεια, δεν μπορούν αυτό να το λένε αλακάρτ. Αν το κράτος έχει συνέχεια και στη Γερμανία, το ναζιστικό καθεστώς έχει παραδεχθεί τις οφειλές. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Παπαδημούλη, κύριε Δένδια, για αυτή την πολιτισμένη συζήτηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την έχουμε και εμείς ανάγκη εκτός από τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Και έχω την